Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω την ομιλία μου με τη φράση που τέλειωσα τη χθεσινή μου παρέμβαση από τις αρχές. Ούτε ένα κιλό αγροτικής παραγωγής και ούτε ένας αγρότης δεν πρέπει να λείψει από το συγκεκριμένο χώρο. Και όποιος σήμερα το πρωί είδε έξω από τη Βουλή τους αγρότες της Κρήτης και είδε το βλέμμα τους και την αγωνία τους, θα κατάλαβε σε τι φόβο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά η ρύθμιση που φέρνετε αποτελεί κερκόπορτα για μια δραστηριότητα όχι απλά που έχει ανάγκη ο χώρος και όλοι έχουμε ομολογήσει ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά αν υπολογίσετε την έλλειψη ρευστότητας που έχει, που βιώνει, την αποεπένδυση που υπάρχει στο χώρο, τότε τον οδηγείτε σε εξαφάνιση. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί τα είπαμε χθες. Από εκεί και πέρα πρέπει ειλικρινά, έχετε αντιληφθεί τη σύγχυση σας έχει πιάσει με τον τρόπο που νομοθετείτε? Δέστε, αυτά που συζητάμε σήμερα σε αυτή την αίθουσα, θέματα τα υπαίδου, θέματα φορολογικά, γιατί βλέπετε ότι από τα 54 άρθρα του νομοσχεδίου τα 41 είναι εκτός του αντικειμένου που έχει ο τίτλος του νομοσχεδίου που συζητάμε. Συζητούσαμε το πρωί και έγινε ολόκληρη φασαρία για ζητήματα τα ΙΠΕΔ, για ζητήματα φορολόγησης. Έχετε τέτοιες ρυθμίσεις τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε? Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα αλαλούμ που πραγματικά δείχνει ότι σας έχει πιάσει ένα άγχος για να υπηρετήσει τις συγκεκριμένες πολιτικές, και βεβαίως αυτό το άγχος επόμενο είναι να σας οδηγεί σε προχειρότητες και να τα έχετε κάνει ουσιαστικά θάλασσα σε όλες τις νομοθετικές σας πρωτοβουλίες. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά σε 2-3 άρθρα για να δείτε πώς λειτουργεί νομοθετικά η κυβέρνηση. Ξεκινάω από το άρθρο 31 που αναφέρεται σε ρυθμίσεις που αφορούν τη δημόσια περιουσία. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς τα υπουργεία συνεννοούνται μεταξύ τους. Λέει στην παράγραφο 12: επιτρέπεται η παραχώρηση κατά τις προηγούμενες παραγράφους του δικαιώματος χρήσης αγιαλού κοινόχρησης παραλίας θαλασσίου χώρου και μάλιστα στην περίπτωση που στους ανωτέρω χώρους υφίσταται έργα χωρίς άδεια. Και πιο κάτω λέει ότι ακόμα και αν αυτά τα υφιστάμενα παράνομα έργα δεν νομιμοποιηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα, πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται έργα. Και εγώ σας λέω, δέστε τώρα αυτή τη χαρακτηριστική περίπτωση. Είχε το ΙΠΕΚΑ θεσμοθετήσει διατάξεις για κατεδάφιση ιδιαίτερα αυτών των αυθαιρέτων που βρίσκονται στον Αιγιαλό στις παραλίες. Έρχεται η κυρία Κεφαλογιάννη και με την παρουσία της στην Κρήτη συγκεκριμένα, αλλά και με νομοθέτημα που έφερε εδώ στη Βουλή, τα πήρε σβάρνα. Ξαναεπανέρχεται πάλι το ΙΠΕΚΑ και τώρα έρχεστε εσείς, ενώ σχεδιάζει να κάνει κατεδαφίσεις, υποτίθεται έτσι λέει, γιατί όταν νομοθετεί αυτό λέει, όταν κάνει τακτοποίησεις αυθαιρέτων, έρχεστε εσείς σήμερα και λέτε όχι, συνεχίστε, λειτουργείτε, κάντε τα έργα που θέλετε. Τώρα πώς μπορεί να το αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης συγκεκριμένη λειτουργία, άλλο ζήτημα. Στο επόμενο άρθρο που αφορά το 32, που αφορά ζητήματα που έχουν σχέση με την αποδοχή περιουσιών υπέρ του δημοσίου, σχολάζεις, κληρονομίας και αυτά. Ειλικρινά κύριε Υπουργέ, πριν 1,5-2 μήνες ο νόμος που συζητάμε τώρα, ο 4182 του 2013, τέλος Οκτωβρίου ψηφίστηκε. Ούτε καν μπήκε μία παράγραφος στο στάδιο της υλοποίησης και έρχεσαι σήμερα και το υλοποιείτε. Και το τροποποιείτε. Καλά, αυτή είναι η νομοθετική πρωτοβουλία που κάνετε και μάλιστα ιδιαίτερα σε ζητήματα που χρειάζεται μια προσοχή μεγαλύτερη. Άλλο, έτσι για να πάω και πιο κάτω. Πραγματικά, επειδή έχω ξανά αναφερθεί στην απάντηση που μου έχετε, όπου δείχνει την παραδοχή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, που μου λέτε ότι εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν 28.300 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 403.000 στριμμάτων, τα οποία είναι καταπατημένα. Και έρχεστε τώρα και τους λέτε εσείς τα καταπατημένα, δώστε μας το φόρο ακίνητης περιουσίας, και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο τους λέτε έμεσα ότι και εμείς
Εδώ είμαστε, ουσιαστικά σας τα παραδίδουμε. Γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τα αγνώστο ιδιοκτησία, στα οποία ξεπερνάνε τα 500.000 στρέμματα. Αλήθεια, έχετε αντιληφθεί πως λειτουργεί γενικά έτσι το θέμα της υποστήριξης της δημόσιας περιουσίας? Γιατί εκεί υπάρχει μια λαϊλασία, την οποία με τον τρόπο με τον οποίο θεσμοθετείται ουσιαστικά νομιμοποιείται. Και θα πάω και στο άλλο το ζήτημα που πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό, θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς? Πώς ξαφνικά τους παίρνετε τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς από το ΙΠΚΑ, τους φέρνετε στο Υπουργείο Οικονομικών, και ενώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα που έχουν σχέση με χρήση γης, με ζητήματα που πραγματικά ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση των συγκεκριμένων εδαφών. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολλοί θα πούν, πάλι το επαναλαμβάνεις, τι θα γίνει? Συντάσσονται δασικοί χάρτες, ιδιαίτερα έτσι στην περιοχή Ανατολικής Αττικής, και είναι γνωστό το πρόβλημα. Έχουν φτάσει στο τελευταίο στάδιο και δεν κυρώνονται, διότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Και πίσω από αυτά τα προβλήματα υπάρχει και ένας κόσμος, ο οποίος πραγματικά έχει ουσιαστικό ζήτημα να λύσει και δεν μπορεί να το λύσει, γιατί εσείς θέλετε πρώτα να τακτοποιήσετε αυτά. Και βέβαια τώρα να το καταλάβουν και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνετε, δεν το κάνετε, το σας έπιασε η ευσπλαχνία για να τακτοποιήσετε, διότι θα τους βάλετε και αυτούν στη διαδικασία, έστω κι αν είναι αυθαίρετοι, έστω κι αν έχουν καταπατήσει εκτάσεις, έστω κι αν έχουν αλλάξει χρήσης γης, να φέρουν τον οβολό τους, να φέρουν το συγκεκριμένο χαράτσι. Δεν διαφωνούμε εμείς. Εμείς απλά λέμε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να λύνονται και όχι να αντιμετωπίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Όλη λοιπόν η νομοθετική σας ρύθμιση με πραγματικά, ιδιαίτερα οι μεταβατικές διατάξεις, διότι υπόθηκαν πολλά γύρω από τα θέματα του ενιαίου φόρου ακινήτων, και πραγματικά πως είναι δυνατόν να έχουμε ένα ελληνικό λαό ο οποίος δεν έχει εισόδημα, δεν μπορεί να ζήσει, και ταυτόχρονα να του έχετε την απειλή ακόμα και της πρώτης κατοικίας, διότι αν δεν πληρώσει αυτό το φόρο που του βάζετε εσείς, τι θα κάνετε? Θα τον πάτε στα δικαστήρια? Δεν μπορεί να πληρώσει. Η επόμενη κίνηση ποια θα είναι? Θα αναγκαστείτε να προχωρήσετε σε πληστηριασμούς, σε κατασχέσεις για να πληρώσει? Ποια διαδικασία προβλέπετε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Άρα λοιπόν μπαίνουμε ουσιαστικά σε μια αφέμαξη η οποία θα οδηγήσει σε εξαφάνιση ένα λαό. Και από αυτή την άποψη λοιπόν καταλαβαίνετε εμείς γιατί είμαστε αντίθετοι με συγκεκριμένες αφήσεις. Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει το λόγο? Ναι, μπορείτε να μιλήσετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα κατέβαλε τεράστια